Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου από το Δάκτυλο Σικιών. Το παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής μεταξύ της ΑΕΚ Καλυθέας Σικιών και του ΕΒΟΣΜΟΥ θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε στα πλαίσια του πρωταλήματος της Ένωσης Μακεδονίας. Ένα παιχνίδι που παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον ανάμεσα στις δύο ομάδες που έχουν στόχους στο πρωτάλημα. Και όλα αυτά θα τα δούμε βέβαια σε ένα παιχνίδι που παρουσιάζει ξεχωριστή σημασία. Και όπως βλέπετε, δύο μας που έχουν παραταχθεί στον αγροτικό χώρο για να δούμε πώς θα κριθεί το σημερινό παιχνίδι που αναμένεται να έχει το δικό του ενδιαφέρον. Βλέπετε τις ομάδες να χαιρετάνε τον κόσμο. Ο Γιώργος ο Καμπάκης θα διευθύνει το σημερινό αγώνα με τον Στεφανίδη και Τσακυρόπουλο. Η Καλυθέα, η οποία σίγουρα θέλει να έχει ανάλογη πορεία στο ποτάμα, ενώ κρατείται και ενός λεπτού υγεία στη μνήμη του Μπαντόκ, του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος, σε φόρο τιμή σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος και στα ελληνικά πρωταθλήματα. Να πούμε και εμείς συλληπιτήρια, ενώ βλέπετε τους ηγετές και τις ομάδες να έχουν παραταχθεί, κρατώντας φόρο τιμή στον άδικο χαμό του ποδοσφαιριστή. Όλα έτοιμα για να ακούσουμε το στήριγμα του διαιτή για να ξεκινήσει το πρώτο ημίχρονο. Με την Καλυθέα με τα κόκκινα χρώματα στη σέντρα για την άξιο του αγώνα. Τελευταίες λεπτομέρειες. Ξεκινάει λοιπόν το πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε πώς θα κριθεί το σημερινό παιχνίδι που αναμένεται και οι δύο ομάδες να προσπαθήσουν να τα δώσουν όλα προκειμένου να φτάσουν στην επιτυχία του αγώνα. Να πούμε πρώτα απ' όλα πώς ξεκίνησαν οι δύο ομάδες από τους δύο προπονητές. Ο Σάκης ο Καβάσης ξεκίνησε για την Καλυθέα με τον Παπουτσί Καρδοκάρια, Γεωργίου αριστερά, Ζαχαράκης, Σαμαρίνας, Μπάτζιος, Πέτσας, στο χώρο του κέντρου Καρακώστας, Μαυρουδής και μπροστά Στέφανος Θεοδόρου, Αλμπανίδης και Νικολάου. Από την άλλη, ο Παύλος Μποϊκόγλου με τον Μιχάλη Σερέτη ξεκίνησε για τον νέο Βόσμο που είναι με τα κρύ χρώματα, με Σιώμο Καρδοκάρια, Χιμετίδης αριστερά, δεξιά και Ραμιδόπουλος, στο χώρο του κέντρου Καλεμγερίδης, Ελευθεριάδης, Σοφρόνογλου, μπροστά Σπυρίδης, Γουδάκης Αλέξανδρος, Κιλιγκαρίδης και Γουδάκης Σάκης. Για να δούμε λοιπόν το παιχνίδι πώς θα κριθεί. Εδώ πήγε να γίνει μια προσπάθεια σε αυτή την ενέργεια που πήγε να κάνει η Καλυθέα για να πουλήσει την αιστεία του Σιώμου. Θα καταλήξει και είναι. Για να δούμε, κόρνερ. Που έχει κερδίσει η γηπεδόχο ομάδα. Πρώτα λεπτά τα αγώνα. Μάλλον η κατοχή είναι για τον Νέα. Για τον Νέα, ο οποίος έχει κερδίσει το κόρνερ από την προσπάθεια της Καλυθέας. Πρώτα λεπτά σε ένα παιχνίδι που, όπως σε είπα, καλούνται οι δυο μας να βρουν τα πατήματά τους και να γίνουν πιο αποφασιστικοί προκειμένου να φτάσουν στην επιτυχία. Μην μπάλα εκτελέσει και το κόρνερ από κοντά. Πάνε να γίνει ένα σουτ. Απομακρύνουν εδώ οι αμυντικοί της Καλυθέας. Διώχνει ο Ζαχαράκης. Βγάζει την μπάλα έξω ο Μάτιος. Πλάγιο για τον ΕΑ. Το κάτι παραπάνω και σαφώς με καθαρές σκέψεις οι δυο μας θα προσπαθήσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές σε ένα παιχνίδι που δείχνει ότι και οι δυο μας επιδιώκουν, όπως είπαμε, τη νίκη του σημερινού αγώνα. Και αυτά όλα βέβαια θα τα δούμε στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Ενώ είμαστε ήδη στα πρώτα λεπτά με το 0-1 παραμένει. Ενώ μπαίνουμε στο πρώτο δίλεπτο του παιχνιδιού εδώ στο Δάκτυλο Σικιών. ΑΕΚ Καλυθέας Σικιών κόντρα στον νέο Βόσμο. Αντεπίθεση για την Καλυθέα που δεν βγήκε. Προσπάθησε και ο Μαυρουδής να κλέψει την μπάλα. Εδώ οι κόντρες τώρα ευνοούν εδώ τώρα τον παίκτη της του ΕΑ που γύρισε την μπάλα πίσω. Ο Καλεμγερίδης πήγε για τον Κεραμιδόπουλο. Η μπάλα είναι για το Σιώμο τώρα από την άλλη μεριά. Χιμετίδης τώρα από την άλλη μεριά. Προωθεί την μπάλα πιο μπροστά. Κάνει την κίνηση ο Ελευθεριάδης. Θα βγάλει μια παλιά. Προσπαθεί η ομάδα του να οργανωθεί. Για να δούμε τώρα αυτή τη σέντρα που πάει να περάσει. Οι κόντρες τώρα με την μπάλα. Γρήγορη παλιά τώρα μπροστά. Επιμένει τώρα εδώ ο Σπυρίδης. Έχουμε την μπάλα να καταλήγει πιο πίσω. Και ελέγχεται τώρα για την ομάδα του ΕΑ, ο οποίος προωθεί από την άλλη μεριά τον Σοφρόνογλου. Εδώ οι κόντρες τώρα προσπαθεί να βγει σε αντεπίθεση. Έβαλε τα πόδια του ο Ελευθεριάδης. Πρόλαβε ο αμυντικός της Καλυθέας. Παραχώρησε πλάγιο. Το παιχνίδι, όπως έλεγα νωρίτερα, παρουσιάζει σίγουρα ξεχωριστή σημασία. Έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς δύο πολύ σημαντικές ομάδες αναμετρούνται σε ένα παιχνίδι που θα δούμε τελικά ποιος θα μπορέσει να αναδειχθεί νικητής. Με το παιχνίδι να δείχνει το δικό του χαρακτήρα από τα πρώτα λεπτά, με τις δυο ομάδες να προσπαθούν να ανεβάσουν στροφές και να γίνουν πιο αποτελεσματικές. Πλάγιο για την Καλυθέα. Η μπάλα δεν πέρασε. Έδιωξε εκεί ο αρχηγός, ο Χιμετίδης παραχώρησε πλάγιο. Πλάγιο τώρα που θα πάρει θέση να εκτελεστεί για την ΑΕΚ Καλυθέας Σικιών. Από δεξιά εκτελέστηκε το πλάγιο από τον Γεωργίου. Η μπάλα πέρασε μια βαθιά παλιά. Απλώνει τα χέρια του με την κάλυψη που έχει από τον, τον Καλυγκερίδη. Ο Σκιώμος γρήγορα από την άλλη μεριά στο Χιμετίδη. Αυτός τώρα πάει να βγάλει μια σέντρα τώρα εκεί. Η μπάλα είναι πίσω για τον ΕΑ. Προσπαθεί να οργανωθεί επιθετικά. Γίνεται το λάθος.
Για να δούμε τώρα με την μπάλα, προσπαθεί να βγει σε αντεπίθεση. Έκανε ωραία ενέργεια προηγουμένως εκεί ο Αλμπανίδης με τον Νικολάου. Προσπάθησε να βγει. Η μπάλα θα αναπηδήσει σε ένα χώρο, στο χώρο του κέντρου. Θα ξανακερδίσουν οι παίκτες Καλυθέας. Προσπαθούν να βγουν μπροστά. Εδώ προσπαθεί να βγει τώρα μια παλιά τώρα από την αριστερή πλευρά. Ανάμεσα δύο εκεί που τον πιέζουν του ΕΑ. Θα καταλήξει σε πλάγιο για τους φιλοξενούμενους που εκτελέστηκε. Χιμετίδης προωθεί την μπάλα στον Κεραμιδόπουλο και αυτός για τον Καλημιερίδη. Προσπάθησε να βγει μπροστά ο Σοφρόνογλου. Δεν μπόρεσε. Έχουμε πλάγιο μετά από λάθος συνεννόηση για την ομάδα εδώ του ΕΑ. ΕΑΣ τώρα παίρνει θέση να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Θα κάνει την μπαλιά του, η κεφαλιά τώρα που άλλαξε την πορεία. Πετάχτηκε εκεί. Έρχεται τώρα σε ένα χώρο τώρα που επεμβαίνει εκεί, αλλά χωρίς όμως να έχει κερδίσει κάτι, αφού είναι το πλάγιο για την ομάδα του ΕΑ τώρα από δεξιά από το χώρο του κέντρου. Θα εκτελεστεί, θα γίνει μια κεφαλιά, έδιωξε προηγουμένως εκεί ο Ζαχαράκης. Η προβολή τώρα από τους παίκτες εδώ της Καλυθέας για να βγουν μπροστά. Ένα σουτ τώρα στο βάθος που γίνεται. Η κεφαλιά τώρα ανάποδη, βλέπει ο Παπουτσής την πορεία της μπάλας, αφήνει να καταλήξει out. Αν την προσπάθεια του Γουδάκη. Σαμαρίνας θα δώσει συνέχεια. Πάλαξε την μπάλα με τον Παπουτσή. Πλησιάζουμε το έκτο λεπτό της συνάντησης. Εδώ στο δάκτυο Σικιών. Ο Παπουτσής για την πέμπτη αγωνιστική. Το παιχνίδι της ΑΕΚ Καλυθέας Σικιών κόντρα στο Νέο Εβόσμου 0-0. Προσπάθεια τώρα να βγει μπροστά. Πατάει την μπάλα. Δεν πέρασε τελικά εκεί. Παρά την πρόθεσή του, έδιωξε από το δεξιά ο Κεραμιδόπουλος σε πλάγιο. Πλάγιο τώρα για την Καλυθέα που εκτελείται γρήγορα. Προσπαθεί εδώ να περάσει. Τώρα για την Καλυθέα που εκτελείται γρήγορα. Προσπαθεί εδώ να περάσει. Βάζει τα πόδια του. Κερδίζει τη μονομαχία ο Λίπο. Το σούτ όμως δεν θα περάσει. Ήρεμα κρατάει την μπάλα υπέρ της Καλυθέας. Μπάτζιος προσπαθεί να περάσει παλιά, πήγε να τροφοδοτήσει μπροστά τον Θεοδόρο εκεί. Έχουμε την μπάλα σε ένα πλάγιο για την ομάδα του ΕΑ. Πλάγιο που εκτελείται. Για να δούμε τώρα την πρόθεσή του να αλλάξει. Εδώ πάνε να βγει μια παλιά τώρα μπροστά. Κόβει στη συνέχεια ο Πέτσης εδώ ο Κεραμιδόπουλος. Έρχεται, πετάγεται εκεί για να παραχωρήσει πλάγιο. Προσπάθεια τώρα να βγει σε κόντρες. Επιμένει τώρα με την μπάλα για να δούμε, πήγε στα βήματα να περάσει αλλά δεν πέρασε. Και ο επιθετικός εκεί της Καλυθέας, ο Στέφανος ο Θεοδόρου. Το κάτι παραπάνω και σαφώς πιο καθαρές σκέψεις φτιάχνουμε δύο ομάδες για να μπορέσει να φτάσει σε κάποιο κόλ που θα δώσει δικαίωμα να αποκτήσει ενδιαφέρον το παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής για την ΑΦΑ κατηγορία της Ένωσης Μακεδονίας. Από το δάκτυο Σικιών. Αθλητική Ένωση Καλυθέας Σικιών κόντρα στον Νέο Βόσμο 0-0. Μια κεφαλιά τώρα. Η μπάλα φτάνει και στον Μπάτζιο. Προσπαθεί να περάσει. Έχουμε πλάγιο τώρα που εκτελείται. Γρήγορα. Η ενέργεια του να σουτάρει εκεί ανάμεσα σε κόντρες. Επαναφέρει ο Σαμαρίνο του Ζαχαράκη. Ένα σούτ από τον Γουδάκη του ΕΑ. Πλαίσουμε τώρα για την Καλυθέα που προσπαθεί να βγει επιθετικά μπροστά. Πιέζεται εκεί ο Καρακώτας. Γύρισε την μπάλα πίσω. Παπουτσής απευθείας στο σούτ. Πλάγιο. Για να δούμε, προσπαθούν οι δύο ομάδες όπως είπα με καθαρές σκέψεις και πιο επιθετικό ποδόσφαιρο να μπορέσουν να σκοράρουν για να δώσουν ενδιαφέρον στην αναμέτρηση που μένει χωρίς γκολ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Καλυθέας Σικιών, θυμίζω, κόντρα στον Νέο Βόσμο σε αυτή την πέμπτη αγωνιστική. Εδώ τώρα ο ΕΑΣ θα δοκιμάσει το σούτ από κοντά.
πήγε να πουλήσει τον παπουτσί, αλλά δεν μπόρεσε ο Βουδάκης. Παπουτσής τροφοδοτεί την μπάλα από την άλλη μεριά. Νέο λάθος. Κερδίζει ο Σπύριδης. Βαθιά παλιότερα από τον παίκτη της Καλυθέας. Τρέχει να πιέσει εδώ ο Θεοδόρου. Έχουμε πλάγιο. Πλάγιο τώρα με τον Κεραμιδόπουλο. Εκτελέστηκε η κεφαλιά. Η μπάλα γυρνάει σε ένα χώρο τώρα που έρχεται πίσω. Καλύπτει εκεί ο παίκτης, ο Παπουτσής, μετά από τους αμυντικούς εκεί της Καλυθέας. Πέρασε την μπάλα από την άλλη μεριά. Εδώ προσπαθεί τώρα να βγάλει κάποια σέντρα. Θα κάνει μια βαθιά μπαλιά. Προσπάθησε για κεφαλιά εκεί ο Θεοδόρου με τον Μαυρουδί. Μπάλα καταλήγει τώρα στα πόδια των παιχτών του ΕΑ. Γίνεται το λάθος, βγαίνει τώρα μπροστά για να δούμε. Εδώ κλέβει ωραία την μπάλα ο Θεοδόρου που ανοίγει την μπάλα. Πάνω παίξει τον αδείο. Μπροστά, σούτ εδώ που γίνεται. Αποκαλή θέση. Η μπάλα λίγο από το δοκάρι τη εστία του σκιόμου θα καταλήξει out. Εδώ προσπαθούν οι δύο ομάδες να πιέσουν, να βρουν χώρο για να μπορέσουν να σκοράρουν. Και αυτό κάνει το παιχνίδι ακόμη πιο ανταγωνιστικό όσο κυλάει το ενδιαφέρον σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να δείξουν το δικό τους χαρακτήρα. Συνέχεια για τον Νέα, ο οποίος θα πάρει θέση. Σιώμος. Για να δούμε τώρα θα πάει να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Η βαθιά παλιά τώρα που κάνει. Πετάχθηκε εκεί ο παίκτης Καλυθέας, άλλαξε την πορεία. Ο Πέτσας. Πλάγιο για τον ΕΑ. Για την Καλυθέα τελικά. Προσπάθει τώρα από τον Σαμαρίνα, δεν πέρασε ο Σαχαράκης. Κλέβουν εδώ του ΕΑ. Βγαίνουν τώρα μπροστά. Πάνε να κάνει τη σέντρα. Απλώνει τα πόδια το παίκτης εδώ της Καλυθέας και διώχνει. Παρά την πρόθεσή του, ο Γεωργίου, πλάγιο. Εκτελείται για τον ΕΑ. Ένα σούτ εκεί σε ένα χώρο που είναι μόνο η παίκτης της Καλυθέας. Νέο κλέσιμο τώρα για την ομάδα του ΕΑ. Που θέλει να βγει. Και παραχωρεί πλάγιο. Βλέπουμε ένα πρώτο ημίχρονο με αρκετά σημαντικά λάθη των δύο ομάδων που προσπαθούν να τα εκμεταλλευτούν. Πλησιάζουμε το 12ο λεπτό της συνάντησης εδώ στο δάκτυλο Σικιών. ΑΕΚ Καλυθέας Σικιών. ΕΑ Σεβόσμου 0-0. Εδώ προσπάθεια να βγει σε αντεπίθεση. Πήγε ο Μαυρουδής με τον Θεοδόρο. Η μπάλα γύρισε πίσω. Αποκλέψω των αμυντικών εκεί του ΕΑ. Λίπο για τον Σοφράνογλου. Η βαθιά παλιότερα που γίνεται. Έβαλε το σώμα του προηγουμένως εκεί ο Ρευτεριάδης. Προσπαθεί τώρα να βγει, για να δούμε. Πατάει την μπάλα. Θέλει να κάνει το σούτ εκεί στην πρόθεσή του. Ξανά πίσω τώρα με τον Κεραμιδόπουλο. Καλεμπιερίδης. Θα γίνει μια παλιά τώρα, αλλά εκεί τοποθετημένη καλά υπέρ της Καλυθέας. Κερδίζει μονομαχία. Θα περάσει την μπάλα εδώ τώρα για να δούμε αυτήν την αντεπίθεση. Βγαίνει μπροστά η Καλυθέα, προσπαθεί να γίνει το σούτ, αλλά κονταρίζει τα πόδια σε αμυντικό παίκτη εδώ του ΕΑ και έχουμε κόρνερ. Στο 13 μπήκαμε. Όλα μένουν στο 0-0. Στο παιχνίδι πάντα θα ακουθείτε ανάμεσα στην ΑΕΚ Καλυθέα και τον ΕΑ Σεβόσμου. Με τις δυο ομάδες να ψάχνουν τον γκολ. Προσπάθησε από την κεφαλιά που έβιασε και ανάγκασε τον Σιώμο να αντιδράσει πλώντας τα χέρια του παραχωρητός σε κόρνερ μετά την εκτέλεση που έγινε. Νέο κόρνερ τώρα, πάνω να το εκτελέσει ο Μαυρουδής για την Καλυθέα.
Έγινε η σέντρα. Η μπάλα παρά την πρόθεση από τον Θεοδόρο. Λίγο από το δοκάρι την κάτω πλευρά του Σιώμου. Θα φύγει out. Πρωταγωνιστής με τα χρώματα της Καλλιθέας, ο νεαρός Στέφανος Θεοδόρου, ο οποίος εντυπωσιάζει και προσπαθεί φυσικά μαζί με τους συμπαίκτες του να διεκδικήσουν τα αυτονόητα και την νίκη του αγώνα. Σε ένα παιχνίδι που ψάχνει τη λύση μπροστά η Καλλιθέα για να μπορέσει να γίνει πιο αποτελεσματική. Εδώ έχουμε την μπάλα σε κατοχή για την Καλλιθέα που έχει σφύριξει ο διαιτητής ο Καμπάκης. Θα γίνει τώρα μπαλιά, για να δούμε τώρα πάνω γίνει ασούτ εδώ. Η προβολή από όλους δεν θα περάσει, θα διώξει καλά τοποθετημένος. Κεραμιδόπουλος με τον Καλεμγερίδη, υπάρχει και offside. Οπότε η μπάλα είναι πίσω για τον, για τον Νέα. Κεραμιδόπουλος. Μπαλιά από το Χιμετίδη. Γύρισε την μπάλα πίσω ο Μπάτζιος, ο Παπουτσής βγήκε και μάζεψε. Δεξιά τώρα τροφοδοτείται ο Σαμαρίνας. Εδώ προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα, πιέζουν οι παίκτες του ΕΑ. Έχουμε την μπάλα από κόντρες. Θα πεταχτεί τώρα ένα αέρια. Διεκδικείται τώρα από τους παίκτες εδώ της Καλλιθέας. Θα γυρίσει πίσω εκεί που βγαίνει ο Χιμετίδης. Προσπαθεί να τρέξει τώρα μπροστά. Διορθώνει ο Ζαγράκης για τον Παπουτσί. Πλάγιο παραχωρήθηκε από τον παίκτη της Καλλιθέας που κέρδισε. Ο Καλεμγερίδης προηγουμένως. Ελευθερία της το εκτελεί. Η μπάλα ψηλά. Προσπαθεί εδώ που καλύπτει την αμυντική ήρεμα της Καλλιθέας να βγουν μπροστά. Κλέσπαμε τώρα ωραίο και μπροστά η ομάδα της Καλλιθέας. 3-2. Προσπαθεί να περάσει. Ανοίγει χώρο. Πιάνουμε από κοντά το σούτ εδώ. Η απόκριση από το Σιώμο. Πολύ μεγάλη φάση που χάνεται από τον Στέφανο Θεοδόρου που προσπάθησε να απειλήσει και να βάλει μπροστά ο νεαρός την ομάδα του. Στο 17. Νέο κλέσιμο τώρα και πάλι. Έρχεται τώρα ο Σπάτσι και ο Νικολάου. Οι κόντρες τώρα δεν ευνοούν. Πετάγεται τώρα δεξιά. Με τα κουνάκια άλλαξε την μπάλα. Πήγε εκεί να περάσει ο Αλμπανίδης. Στο Θεοδόριο έχουμε και διακοπή γιατί είναι πεσμένος κάτω ο παίκτης. Εδώ της Καλλιθέας που φαίνεται να χτύπησε. Θα διακόψει και λίγο τον αγώνα για να δοθούν στις πρώτες βοήθειες στον παίκτη της Γηπέδου ομάδος. Βλέπουμε πάντως και οι δύο ομάδες δείχνουν ξεκάθαρα τις προθέσεις τους για την νίκη του αγώνα και αυτό κάνει το παιχνίδι ακόμη πιο δύσκολο και ανταγωνιστικό, παρόλο που ψάχνουν τις επίμονες λύσεις για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν και διαχειριστούν τις φάσεις ώστε να σκοράρουν. Από εκεί και πέρα να δούμε ποιος θα μπορέσει να ανοίξει το σκορ και να δώσει κίνητρο στο παιχνίδι. Κατοχή τώρα με τον αρχηγό, η Καλλιθέα Γεωργίου εκτελεί το φάουλ. Η κεφαλιά. Η μπάλα παίρνει ύψος. Προσπάθησε να βάλει το σώμα του. Εδώ κάποια σμπροξήματα μέσα στην καρδιά και του ΕΑ. Τελικά ήρεμα καλύπτει ο Σιώμος και μαζεύει την μπάλα. Εκτελέστηκε γρήγορα. Εδώ γύρισε τώρα η μπάλα στην κατοχή για τον ΕΑ. Προσπαθεί να βγει αλλά χωρίς όμως να το καταφέρει, έχουμε και διακοπή γιατί είναι πεσμένος κάτω παίκτης της Γηπεδούχου ομάδος. Μέτρια εικόνα μέχρι στιγμής, κάτι παραπάνω σίγουρα ψάχνουν δύο ομάδες για να μας θα μπορέσουν να το βρούνε.
ώστε να μπορέσουν να γίνουν πιο αποτελεσματικές. Σηκώνεται ο Νικολάου που φαίνεται να χτύπησε. Με βλέπετε στο πλάνο σας και τον Ελευθεριάδη. Παπουτσής. Μπάτζιος. Ξανά και πάλι πίσω. Βαθιά παλιότερο που έγινε. Κεφαλιά. Εδώ με τα σώματα, προβολή εξαπαφής, μεγάλη ευκαιρία. Προσπάθησε εδώ ο Στέφανος Θεοδωρόπουλος να νικήσει τον Σιώμο. Θα χαθεί μια ακόμη σημαντική φάση για την γηπεδόχο ομάδα που πήγε να κάνει το 1-0. Βλέπετε ότι οι δυο μας προσπαθούν, όπως είπαμε, να βρούνε το ουσιαστικό κομμάτι του παιχνιδιού για να μπορέσουν να βρουν δίκτυα. Και αυτό κάνει βέβαια τη συναναμέτρηση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Ένα φαουλ τώρα για την Καλλιθέα σε αρκετά καλό σημείο. Όπως δείχνει ο Γιώργος ο Καμπάκης που διευθύνει τον αγώνα. Πρώτο 20 λεπτό. 0-0. Για να πάθει την εκτέλεση. Τώρα θα εκτελεστεί. Η σέντρα θα γίνει. Εδώ καλύπτει ο παίκτης, εδώ κλέβει ο παίκτης της Καλλιθέας. Ενώ είναι πεσμένος κάτω, διαμαρτύρεται προφανώς και για πέναλτι. Αφήνει τη φάση να συνεχιστεί. Έχουμε πλάγιο για την Καλλιθέα. Συνεχίζονται οι μονομαχίες αγωνιστικά ανάμεσα δύο πλευρές. Παπουτσής τώρα με την μπάλα. Θα γυρίσει μπάλα πίσω τον Παπουτσί, ο οποίος ανοίγει χώρο. Γεωργίου. Κερδίζει το πλάγιο ο ΕΑΣ. Εδώ τώρα χωρίς αποτέλεσμα, η μπάλα είναι πίσω για τον Παπουτσί. Μοιρασμένο μέσα στιγμή στο παιχνίδι, όπου και οι δύο ομάδες προσπαθούν να ανεβάσουν την απόδοσή τους για να μπορέσουν να βρουν δίκτυα και ουσιαστικά να ανοίξουν το σκορ σε αυτό το 0-0 που μένει 22 λεπτά από την έναρξη του αγώνα του πρώτου μηχρόνου. Παπουτσής, πάει να πιέσει τώρα εδώ ο Γουδάκης. Δοκιμάζει βαθιά παλιά. Η μπάλα πέρασε από όλους. Πίσω για την ομάδα του ΕΑ. Αλλαγή τώρα από την άλλη μεριά. Θα γίνει μια παλιά τώρα στο βάθος. Θα βγει τώρα μπροστά ο Γουδάκης. Γύρισε την μπάλα πιο πίσω. Σπυρίδης. Διώχνει ο Σαμαρίνας. Σμετίδης. Δεν εκτελέστηκε τώρα το πλάγιο. Η μπάλα κονταρίστηκε. Αλλά ξανά ο ΕΑΣ κερδίζει την μπάλα στην κατοχή του. Μένει το 0-0, μένει όμως και το ενδιαφέρον του αγώνα. Όσο κυλάει το πρώτο ημίχρονο, παρά τις προθέσεις των δύο ομάδων να γίνουν πιο γρήγορες αλλά και πιο αποτελεσματικές. Η μπάλα τώρα είναι δεξιά για τον ΕΑ που πιάνει μια κεφαλιά εκεί ο Κιλιγκαρίδης. Προσπάθησε ο Γουδάκης να τρέξει. Καλύπτει εδώ αμυντικός της Καλλιθέας. Διώχνει ο Γεωργίου με το Σαχαράκι. Κλέβει εδώ η Καλλιθέα. Ο ΕΑ, συγγνώμη. Ο Ελευθεριάδης πήγε να κάνει το σουτ, πήρε το κόρνερ. Κόρνερ για τον ΕΑ. Μάλλον πλάγιο, γιατί βγήκε από την εξωτερική μεριά. Έγινε η εκτέλεση. Μια προβολή από όλους. Ξανά μπροστά, σπρώχνει την μπάλα ο Χιμετίδης. Προσπαθεί να περάσει ο Σοφρόνογλου. Θα σηκώσει την μπάλα στην κίνηση πάνω, ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Παπουτσί. Out.
αυτό που λείπει από τις δύο ομάδες σίγουρα είναι το γκολ που θα δώσει, όπως είπαμε, περισσότερο κίνητρο στη συνέχεια. Όπου βλέπουμε ένα μηχανό και σίγουρα ανταγωνιστικό παιχνίδι να κυλάει σε αυτό το πρώτο ημίχρονο χωρίς κάποιο γκολ. Από εκεί και πέρα δούμε ποιος θα μπορέσει να γίνει πιο αποτελεσματικός. Εδώ προσπάθησε ο παίκτης του ΕΑ, παραχώρησε πλάγιο ο Λευτεριάδης. Σαμαρίνας άνοιξε από την άλλη μεριά. Γεωργίου. Εκτελέστηκε τώρα το πλάγιο το νέα. Η κίνηση από τον Λίπο. Θέλει να βγει. Φάουλ. Στο σπρώξιμο αυτό χρεώνεται στον παίκτη του ΕΑ. Το κέρδισε ο Γεωργίου. Ζαχαράκης. Αλλά γυρνάει πίσω τον Παπουτσί. Αυτός θα βγάλει μια παλιά τώρα μπροστά. Ήρθε ο Καρακώτας. Θα προσπαθεί να τρέξει η ομάδα της Καλλιθέας, πιέζει. Βάζει το κορμί του εκεί. Ο Καλεμπιορίδης κερδίζει την μπάλα σε ένα πλάγιο. Αυτή είναι εκτέλεση τώρα του πλαγιού για την ομάδα του ΕΑ. Εκτελείται πολύ ψηλά. Προσπάθησε να προωθήσει κάποιον. Πήγε να τρέξει εκεί και ο Λίπο. Κερδίζει η Καλλιθέα. Προσπαθεί να βρει χώρο. Συνεργασία του Νικολάου με τον Αλμπανίδη. Η βαθιά παλιά που γίνεται. Το σούτ από την κίνηση πάνω. Κεφαλιά τώρα από τον παίκτη της Καλλιθέας. Σουτάρει απευθείας. Φεύγει παράλληλα από την εστία. Εδώ του Σκιώμου. Χάνεται σημαντική φάση για την Καλλιθέα να ζητήσει τον γκολ. Και με τι είδηση θα δώσει συνέχεια. Έχουμε κόρναρ για την ΑΕ Καλλιθέα. Συγκεκριμένο. Αλλαγή τώρα μεταξύ Αλμπανίδη και Νικολάου. Το κύρισμα που έγινε. Η μπάλα θα σκάσει από κοντά. Θα πέσει όμως εδώ ο Σκιώμος στα πόδια στον Καλεμγερίδη. Και από δύο επιθετικούς εκεί της Καλλιθέας θα μαζέψει. Ο Σκιώμος γρήγορα άλλαξε την μπάλα από την άλλη μεριά. Προσπαθεί να βγάλει μια παλιά τώρα σε μια σέντρα. Εδώ η μπάλα γυρνάει τώρα από την άλλη μεριά πίσω στον Παπουτσί. Εδώ προσπαθεί να περάσουν οι παίκτες εδώ της Καλλιθέας, αλλά έχει δείξει ο Καμπάκης επιθετικό φάουλ. Σε καλό σημείο για τον ΕΑ, έξω από την καρδιά εκεί της εστίας του Παπουτσί. Στο 28 λεπτό μπαίνουμε. Όλα μένουν στο 0-0. Πέμπτη αγωνιστική για την Α κατηγορία, εδώ στο Δάκτυο Σικιών. Αθλητική Ένωση Καλλιθέας Σικιών, ΕΑ Σεβόσμου, αντιμέτωποι σε ένα σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που παρουσιάζει. Για να μας την εκτέλεση τώρα που θα πάρει φορά. Χιμετίδης. Το σουτ που έγινε, έβαλε τα χέρια του Παπουτσής, αλλά δεν χρειάστηκε, πάνω από τα δοκάρια του θα καταλήξει out. Παπουτσής, στο ελεύθερο, για την Καλλιθέα. Γεωργίου. Μπάλα γύρισε από την άλλη μεριά,
από τον Κυραμιδόπουλο στον Σκιώμο. Γρήγορη αντεπίθεση τώρα για τον Νέα. Παραβγεί μόνο στο μπροστά. Βλέπετε ότι μονομαχεί ο Πέτσης Καλυθέας σε διπλή προσπάθειά του. Προσπαθεί να τροποδοτήσει. Τρέχει ο Νικολάου. Γύρισε η μπάλα πίσω στον Σοφρόνογλου. Έρχεται τώρα μια παλιά τώρα που θα γίνει. Ελευθεριάδης, πλάγιο που παραχωρεί ο Πέτσας. Ελευθεριάδης θα πάρει θέση να εκτελέσει το πλάγιο. Συμπληρώνουμε 30 λεπτά. Εξακολουθεί το 0-0 να μένει. Αν είναι δύο ομάδες που ψάχνουν βέβαια να γίνουν πιο ουσιαστικές στη συνέχεια. Αλλαγή για την ομάδα του ΕΑ. Δοκιμάζει αυτή τη σέντρα. Κλέβει καλή θέα. Και πάει να βγει μπροστά. Πλάκι τώρα που θα πάρει θέση να εκτελεστεί. Θα γίνει μια παλιά αλλά δεν θα περάσει. Έχουμε τώρα κατοχή για τον Νέα. Χιμετίδης προσπαθεί να βρει μπροστά τον Κιλιγκαρίδη, δεν πέρασε. Κλέβουν εδώ οι παίκτες της Καλυθέας, έχουμε και φάουλ. Από αριστερά από το χώρο του κέντρου. Τριακοστό πρώτο, 32ο λεπτό βαδίσμα. Βγαίνουμε αυτό το φάουλ τώρα για την Καλυθέας, από το χώρο του κέντρου. Μπροστά όλοι οι παίκτες εδώ της Καλυθέας. Εκτελείται, θα γίνει βαθιά παλιά. Εδώ θα περάσει μπάλα. Βγαίνει από δεξιά ο Νικολάου. Θα κάνει το σούτ εδώ, πετάγεται από κοντά. Κερδίζει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Καρακώτας θα γράψει το 1-0 στο 32ο λεπτό. Και με έξαλλο τρόπο πανηγυρίζει μαζί με τους παίκτες του τον γκολ που έρχεται για να γίνει αυτό το 1-0. Ένα γκολ που έρχεται σίγουρα για να δώσει το δικαίωμα και να προηγηθεί εκεί με τον Στέφανο Θεοδόρου που δέχεται και τα συγχαρητήρια. Γκολ για την Καλυθέα με αυτό το 1-0 που τη δίνει το δικαίωμα να έχει τον πρώτο λόγο. Προστά τώρα ο Ρεάς, για να δούμε πώς θα αντιδράσει. Θα δοκιμάσει μια παλιά τώρα στο βάθος. Βγαίνει από την άλλη μεριά. Επιμένει τώρα μπροστά. Προσπαθεί ο Σοφρόνογλου. Γίνεται το λάθος. Κερδίζει τις κόντρες. Βγαίνει τώρα μπροστά. Αλλαγή τώρα που θα γίνει. Λοιπόν, θα γίνει σέντρα. Η προσπάθεια από κοντά. Το σούτ εδώ 1-1. Απαντάει ο Χιμετίδης. Στο 33ο λεπτό. Να που σε 2 λεπτά έχουμε 2 γκολ. Βλέπετε τον έξαλλο πανηγυρισμό από τον παίκτη εδώ. Και είναι ο Χιμετίδης ο οποίος έδειξε και τη φανέλα του στους φίλους εκεί του ΕΑ, πανηγυρίζοντας τον γκολ νωρίτερα που είχε πετύχει ο Στέφανος Θεοδόρου για την Καλυθέα. Να λοιπόν που το παιχνίδι μετά το 30 σίγουρα γίνεται ντέρμπι. Αφού ανεβάζουν στρόφες οι δύο ομάδες, προηγήθηκε η Καλυθέα. Απάντησε ο ΕΑ και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Το χώρο του κέντρου τώρα για να δούμε. Πέτσας. Γυρνάει την μπάλα πίσω. Ανοίγει χώρο δεξιά.
Πλάγιο. Λίπο για το Σπυρίδη. Θα γίνει μια παλιά αλλά σε ένα χώρο που δεν πέρασε. Με αποτέλεσμα η μπάλα να μαζέψει ο Παπουτζής. Εκτελέστηκε γρήγορα. Οι κόντρες. Θα γίνει το σούτε από τον Καρακότα. Η μπάλα γύρισε πιο πίσω. Προσπαθεί εδώ η Καλυθέα. Θα πάρει φάουλ. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δύο γρήγορα γκολ μας σε ένα λεπτό. Αυτό του Στέφανο Θεοδόρου και του Χιμετίδη, διαμορφώνοντας αυτό το 1-1 που μένει στο πρώτο μίχνο, που μετά το 30 σίγουρα παίξει σε μεγαλύτερο κίνητρο. Βαθιά παλιά τώρα που έγινε. Μπάλα περνάει από όλους για να δούμε. Βάζει το κορμί του εκεί, προσπάθησε να τρέξει. Δεν μπόρεσε. Πίσω η μπάλα στο σιώμα. Ένα σούτ τώρα που θα γίνει. Ένα ψαλιδάκι από τον παίχτη τον Καλεμπιερίδη. Σπυρίδης με το Λίπο. Προσπαθεί να περάσει. Επεβαίνει η αμυντική του της Καλυθέας. Διώχνουν την μπάλα. Θα βγάλει έξω. Έρχεται τώρα δεξιά. Προσπαθεί να βγει τώρα σε μια παλιά τώρα απευθείας. Χωρίς αποτέλεσμα. Η μπάλα είναι πίσω για τον Σιώμο για να δω συνέχεια. Εδώ λάθος συνεννόηση έγινε. Η μπάλα είναι για την Καλυθέα σε ένα πλάγιο αρκετά μπροστά από το χώρο του κέντρου. Η κεφαλιά που περνάει από όλους. Ένα σούτ τώρα που θα γίνει. Και δούμε, κλέβει την μπάλα, προσπαθεί να βγει τώρα δεξιά. Πήγε να περάσει, δεν μπόρεσε ο Κορακότας. Έχουμε πλάγιο. Υποδεικνύει ο Τσαχυρόπουλος. Βαθιά παλιά τώρα που θα γίνει, με τις... παρά τις κόντρες. Εδώ προσπαθεί να βγει τώρα γρήγορα μπροστά. Το γύρισμα, το σούτ εδώ τώρα απευθείας, από κοντά και 2-1. Ξανά μπροστά με τον Στέφανο Θεοδόρου μετά από ωραία σύστηση που δέχτηκε να σκοράρει. Εδώ βλέπω τον νεαρός που σίγουρα πρωταγωνιστεί με τα χρώματα της Καλυθέας. Θα βάλει για δεύτερη φορά μπροστά την ομάδα του. Και σαφώς θα πάρει ξανά τον πρώτο λόγο για να προηγηθεί με 2-1. Στο 37ο-38ο λεπτό. Ακόμα 7 λεπτά για να δούμε πλέον το παιχνίδι που αποκτάει μεγαλύτερο κίνητρο. Στη σέντρα ουέας. Η μπάλα πίσω. Προσπαθεί τώρα να βγει ο Σπυρίδης. Μπάλα δεν πέρασε. Πάει να γίνει μια παλιά τώρα, λάθος συνεννόηση. Πλάγιο. Θα γυρίσει τώρα πιο πίσω. Η μπάλα φτάνει τώρα στα πόδια. Για δούμε τώρα, προσπαθεί να βγει. Ανοίγει χώρο. Ένα σούτο παράλληλο. Από την ενέργεια που έκανε εκεί που πέτυσε. Δεν πέρασε όμως όπως ήθελε ο Λευτεριάδης στην αγκαλιά του Παπουτζή. Βαθιά παλιά του Ζαχαράκη. Προσπάθησε να βρει και τον Αλμανίδη.
μπάλα φτάνει τώρα εδώ. Κάνει την κίνηση ο Ελευθεριάδης. Θέλει να βγει. Πλάγιο. Ή φάουλ. Φάουλ για την Καλυθέα. Γρήγορα εκτελέστηκε. Και ο Θοδόρου που έπαιξε ωραία τον αδείο. Προσπάθησε και ο Νικολάου. Έρχεται τώρα δεξιά. Κάνει μπαλιά τώρα εδώ σε ένα χώρο που δεν θα περάσει. Πλησιάζουμε και μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο για το πρώτο ημίχρονο. ΑΕ Καλυθέα Σικιών, ΕΑ Σεβόσμου 2-1. Με Στέφανο, Θεοδόρου και Χιμετίδη. Ένα παιχνίδι που μετά το 30 σίγουρα παίξε μεγαλύτερο κίνητρο το αγώνα. Μπροστά εδώ τώρα η Καλυθέα, ο ΕΑΣ. Που άνοιξε το χώρο ο Γουδάκης. Προσπαθεί να βρει τρόπο να σουτάρει τώρα εδώ. Θα γίνει μια παλιά. Εδώ πήγε να βάλει τα πόδια του να απειλήσει ο Γουδάκης ο Σάκης, αλλά ο Παπουτσής επενέβησε και μπλόκαρε την μπάλα. Εδώ με την μπάλα στην κατοχή του ο τερμοφλάκας της ομάδος της Καλυθέας για να δώσει συνέχεια σε αυτό το πρώτο ημίχρονο με το 2-1 να προηγείται η ομάδα του. Δοκιμάζει βαθιά παλιά. Θα γίνει το σουτ απευθείας. Την μπάλα γύρισε πιο πέρα. Τώρα εδώ έχουμε πίσω από τον Παπουτσί ήρεμα. Να κυλάει το χρόνο. Ζαχαράκης άνοιξε από την άλλη μεριά. Σαμαρίνας. Το φοδωτεί εδώ. Πάνε να παίξει τον αδείο. Οι κόντρες. Με την μπάλα πλάγιο. Για τον Κεραμιδόπουλο. Προσπαθεί να περάσει μπροστά τον Νέα. Διώχνει όπως όπως την παλοπέτσας. Καρακώτας. Βάζει τα πόδια το λίπο. Το σούτ εδώ σταματάει την πορεία σε πλάγιο ο Γεωργίου. Τελευταία λεπτά. Για να συμπληρώσουμε το πρώτο ημίχρονο, μπήκαμε στο 41. Το 2-1 εξακολουθεί να μένει. Μια βαθιά παλιά τώρα για την Καλυθέα που τρέχει, αλλά καλύπτουν εδώ. Και ο Σκιώμος που έκανε έξοδο με την κάλυψη που είχε από τον Καλεμγερίδη, μάζευε στην μπάλα. Καλεμγερίδης. Κεραμιδόπουλος. Χιμετίδης. Πλάγιο. Τελείται γρήγορα. Προσπαθεί να βγει. Οι κόντες τώρα με την μπάλα να γυρνάει πίσω. Έκανε την κίνηση προηγουμένως ο Σπυρίδης. Πήγε και ο Χιμετίδης τώρα από την άλλη μεριά. Δοκιμάζει μια παλιά τώρα στο βάθος. Βάζει τα πόδια του, προσπαθεί να κλέψει εδώ και να διώξει. Έχουμε κατοχή τώρα για τον Νέα. Ψάχνει τη λύση μπροστά. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ψάχνοντας την ισοφάριση. Η μπάλα ξανά από τον προθυμένο Σοφρόνογλου. Η σέντρα, η κεφαλιά που πήγαινε αέρια. Έδιωξαν εκεί η αμυντική της Καλυθέας. Η μπάλα φτάνει από την άλλη μεριά. Γεωργίου. Προθεί την μπάλα μπροστά. Θέλει να βγει. Εδώ. Τελικά έχουμε λάθος συνονές και πλάγιο που εκτελείται. Η μπάλα τώρα μπροστά για την Καλυθέα Παναγινασού δεν πέρασε. Δύο λεπτά ακόμη για να συμπληρώσουμε το πρώτο ημίχρονο. Καλυθέα 2-1. Η κόντας τώρα εδώ. Πάνε να βάλει τα πόδια το πέσει εδώ το ΕΑ. Απομακρύνει η αμυντική της Καλυθέας. Έχουμε φάουλ τώρα. Η μπάλα κυλάει στα πόδια της Καλυθέας.
Παπουτσής, πάει να δώσει συνέχεια. Για να δούμε, θα πάρει θέση. Δοκιμάζει απευθείας την παλιά. Η μπάλα πέρασε από όλους. Προσπαθεί να βγει εκεί, αλλά δεν κατέληξε κάπου. Έχουμε τώρα ένα φάουλ και μια σύγκρουση εκεί. Με την μπάλα να κυλάει τώρα στα πόδια της ομάδας του ΕΕ. Χιμετίδης, περνάει την μπάλα μπροστά. Κάνει την κίνηση. Προσπαθεί να βγει τώρα από κόντρες. Φάουλ. Συμπληρώσαμε 45 λεπτά. Πάμε σε καθυστερήσεις. Η Καλυθέα εξακολουθεί να έχει το 2-1 στην κατοχή της και τον πρώτο λόγο. Σε αυτό το πρώτο μίχνο. Σε ένα δυνατό και ανταγωνιστικό παιχνίδι. Αντεπίθεση τώρα πάνω να βγει. Περνάει την μπάλα. Στέφανος Τεδόρου με την μπάλα προσπαθεί να παίξει το 1-2. Πάει ο Νικολάου να βάλει τα πόδια του. Προλαβαίνουν, διώχνουν το ΕΑ. Η κίνηση από τον Γουδάκη του Σάκη. Δεν πέρασε. Κλείνεται το εδώ, προσπαθεί να βγει. Έβαλε και ο Πέτσας. Οι κόντες τώρα με την μπάλα πιο πίσω. Από τα πόδια τώρα δεξιά. Σε μια βαθιά μπαλιά τώρα που γίνεται. Η μπάλα περνάει από όλους. Μια κεφαλιά. Ένα σούτ που έγινε. Η μπάλα τώρα εδώ προσπαθεί να διεκδικήσει, αλλά υπάρχει πλάγιο και διακοπή. Καθυστερήσεις σε ένα πρώτο ημίχνο, ενώ πάει ο διαιτητής τώρα κοντά να δει τον παίκτη της Καλυθέας που χτύπησε. Λίγο πριν σφυρίξει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα θα δοθεί συνέχεια. Με τον παίκτη να σηκώνεται. Πλάγιο τώρα που θα αφήσει την μπάλα. Ο Πέτσας εκεί. Μάλλον όχι, ο Σάκης το δωδόρο ήταν. Η μπάλα είναι πίσω για την ομάδα του ΕΑ. Ο Κεραμιδόπουλος από την άλλη μεριά. Προσπαθεί να βγάλει σέντρα. Δοκιμάζει μια βαθιά παλιά. Κεφαλιά από τον αμυντικό εκεί τον Σαμαρίνα. Μπροστά και αυτή τη στιγμή έχουμε τη λήξη. Έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Δάξη Σικιών. 2-1 προηγείται, φίλες και φίλοι, η Καλυθέα. Επιστρέφουμε για το δεύτερο μήκρονο.